επιτρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ ήδη μετά τις εξελίξεις αναμένεται να ζητήσουν παράταση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής και να μην καταθέσουν τα πορίσματά τους την ερχόμενη Τρίτη όπως είχε προγραμματιστεί, προκειμένου να εκτιμηθούν τα νέα δεδομένα. Ιδιαίτερη αξία θα έχει αν στα πορίσματα θα γίνεται λόγος μόνο για πολιτικές ευθύνες ή και για ποινικές ευθύνες και πώς αυτές θα αναζητηθούν. Η τελευταία παράγραφος αυτού του άρθρου 16 του Συντάγματος προβλέπει πράγματι τη δυνατότητα σύστασης μιας ειδικής επιτροπής, όχι εκτακτικής, όχι προανακριτικής, ειδικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει, θα ελέγξει την κατηγορία με συνέπεια όχι να επιβληθεί ποινή αφού έχει συμπληρωθεί η παραγραφή, αλλά θα υπάρχει η ηθική, αν πράγματι η επιτροπή δεν έχει τελειωθεί τα δίκαια, θα υπάρχει τουλάχιστον η ηθική αποδοκιμασία που είναι πολύ σημαντικό. Η Σταματίνα Μαντέλη στην κατάθεσή της χαρακτήρισε την ανταλλαγή των εκτάσεων κεντρική πολιτική απόφαση για την οποία γινόταν συνεχείς παρεμβάσεις υπουργών, αποκαλύπτοντας πιέσεις, ακόμα και απειλές, που δεχόταν για να μην υπάρξουν εμπόδια και καθυστερήσεις στην υπόθεση. Μου λέχθηκε προσωπικά από τον κύριο Μπασιάκο να χειριστώ κατά απόλυτη προτεραιότητα προσωπικά το θέμα, χωρίς να ενημερώσω κανέναν άλλον, γιατί αποτελεί κυβερνητική επιλογή αποφασισμένη σε ανώτατο επίπεδο. Σημαντικές ευθύνες επιρρύπτηκε στον Αλέξανδρο Κοντό, υποστηρίζοντας ότι της έδωσε εντολή, χωρίς όμως εξηγήσεις, να αναζητήσει εκτάσεις που είχαν τουριστική αξία πριν εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις για την ανταλλαγή ακινήτων. Για αναλήθειες κάνει λόγο ο Αλέξανδρος Κοντός. Τα όσα απολογούμενη φέρεται να υποστηρίζει σήμερα η κυρία Μαντέλη έρχονται σε πλήρη αντίθεση και βρίσκονται σε πλήρη ανακολουθία με το πραγματικό γεγονός ότι ουδέποτε της έδωσα προφορική ή γραπτή εντολή και ουδέποτε της άσκησα οποιαδήποτε πίεση σχετική με την υπόθεση. Ως ηθικούς αυτούργους με ρόλο συντονιστή παρουσίασε η Σταματίνα Μαντέλη τον τότε διευθυντή του πολιτικού γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Γιάννη Αγγέλου και τον Θοδωρή Ρουσόπουλο. Πολλές φορές είπε μπροστά της, τους τηλεφωνούσε ο μοναχός Αρσένιος για να ξεπεραστούν δυσκολίες και προβλήματα, ενώ πρόσθεσε ότι τηλεφωνήματα από τα δύο στελέχη του Μαξίμου δεχόταν και ο Ευάγγελος Μπασιάκος. Σε σκοπιμότητα αποδίδει τις μαρτυρίες Μαντέλη ο Γιάννης Αγγέλου. Οι ισχυρισμοί που φέρονται να διατυπώνουν όψιμα άτομα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ερωτήματα για την αλλαγή στάσης στις καταθέσεις της Σταματίνας Μαντέλη θέτει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος και αναρωτιέται. Τι είναι αυτό που μεσολάβησε ώστε να θυμηθεί ευνηδίως ότι οι μοναχοί δήθεν τηλεφωνούσαν σε μένα ενώπιον της? Τι σκοπούς εξυπηρετεί? Εμείς δεν θέλαμε να επηρεάσουμε κανένα. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι έφεραν μέσα στα κατοίκοντά τους. Επορεύτησα σωστά, νομίζω, έτσι νομίζω εγώ, και έχει ο Θεός για όλους. Στα τηλεφωνήματα αυτά έχει αναφερθεί και ο μοναχός Αρσένιος στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, καλύπτοντας πλήρως τα δύο στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου. Σε ό,τι αφορά στον Γιάννη Αγγέλου, είχε υποστηρίξει. Δεν είχα το θάρρος να τον πάρω τηλέφωνο, ούτε να τον αποκαλώ Γιάννη. Ενώ για τον κύριο Ρουσόπουλο είπε χαρακτηριστικά. Ουδόλος ανεμίχθη. Ο κύριος Ρουσόπουλος σας τηλεφώνησε ποτέ ή ο κύριος Αγγέλου? Δεν έχει σημασία. Λίγο καιρό αργότερα ο Πέτρος Δούκας καταθέτοντας στη Βουλή είχε δείξει σαφώς τον Γιάννη Αγγέλου λέγοντας. Ήδη από τον Ιούνιο του 2004 είχα δεχτεί τηλεφώνημα από τον Διευθυντή του Πρωθυπουργού Γιάννη Αγγέλου και μου ζητήθηκε να εξετάσω κατά προτεραιότητα την νομοδότηση του Νομοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων. Η πρώην Διευθύντρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πάντως εξήγησε και τους λόγους που όσα κατέθεσε στη δικαιοσύνη δεν τα είχε καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή. Πριν καταθέσω στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, με κάλεσε στο γραφείο του ο τότε Υπουργός Κοντός και μου είπε: «Αν θέλεις να γλιτώσεις από τα δικαστήρια, πρόσεξε τι θα πει στην Εξεταστική». Και μου υπέδειξε τι πρέπει να πω. Η κυρία Μαντέλη έβαλε στο κάδρο και τον πρώην Υπουργό Γεωργίας του Πασόκ Γιώργο Δρύ, λέγοντας ότι το 2003 ήταν εκείνος που παρέπεμψε για πρώτη φορά στο γραφείο της στο μοναχό Αρσένιο, χωρίς όμως να αναφέρει ότι δέχτηκε τότε πιέσεις. Ο μοναχός Αρσένιος της είχε πει ότι τόσο ο κύριος Δρύς όσο και ο υφυπουργός Απόστολος Φωτιάδης ήταν ενήμεροι για τις αξιώσεις της Μονής επί των παραλίμνιων της Βιστονίδας περιοχών. 26.000 φορολογούμενοι που χρωστούν στο δημόσιο.